Είναι εικόνες από το περιστατικό, Γιώργο Γεραφέντη. Ακριβώς καίγεται ο παθητικός χώρος του εργοστασίου και εξωτερικά υπήρχαν παλέτες, ξύλινες παλέτες, οι οποίες έχουν παραδοθεί στις φλόγγες. Περίπου 2.500 τετραγωνικά μέτρα που ήταν ο παθητικός χώρος έχει γίνει στάχτη, ενώ έχει καταρρεύσει και η μεταλλική στέγη. Βασικό μέλημα των πυροσβεστών είναι τώρα να μην επεκταθεί η πυρκαγιά στο εργοστάσιο παραγωγής, καθώς είναι σε πολύ μικρή απόσταση. Γιώργο, μισό λεπτό για να καταλάβουμε κάτι. Εύλογο ερώτημα. Επειδή είναι Δευτέρα πρωί, όλα είναι σε λειτουργία, οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους. Εκεί τι γίνεται, υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή κάποιων εργαζομένων? Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους εργαζόμενους. Όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, υπήρχαν εργαζόμενοι. Απομακρύνθηκαν, αντιλήφθηκαν έγκαιρα την φωτιά. Απομακρύνθηκαν, στη συνέχεια απέφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις. Βρίσκονται 18 οχήματα με 50 πυροσβέστες, ενώ αναμένονται για τις επόμενες ώρες να φτάσουν και άλλα πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως είπα και πριν, μέλημα των πυροσβεστών είναι να μην επεκταθεί η πυρκαγιά στο εργοστάσιο παραγωγής. Έχει καταστραφεί ολοσχερός ο αποθηκευτικός χώρος, όπου ήταν ρολά, αποθηκευμένα, πολτοποιημένα ρολά με χαρτί. Εντάξει.